Σας ακούμε και σας βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Δεν σας φωνάξαμε σήμερα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, βέβαια, εννοείται. Καλά. Αν θεωρήσουμε ότι ανεξάρτητα από ηλικίες ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ο Άγιος ολονών μας, με αυτή την έννοια μπορεί να περιλαμβάνει και εμένα. Αλλιώς, μάλλον για τους νέους περισσότερο ο Άγιος Βαλεντίνος, για να είμαστε ειλικρινείς. Σας καλέσαμε σήμερα και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί. Γιατί φαίνεται ότι κλείνει ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μια μεγάλη υπόθεση για τη Μαγνησία και είναι η περίφημη ιστορία με την επένδυση στις ΝΙΕΣ. Τελικά έχει κλείσει το θέμα. Είναι δημόσια η έκταση. Πήγε η Εκκλησία και πούλησε κάτι το οποίο δεν της ανήκε. Ναι, θα έλεγα ότι δεν έχει κλείσει η υπόθεση ακόμα, αλλά έχουν βγει κάποιες αποφάσεις χάρη στον αγώνα των οικολογικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της κίνησης πολιτών Σούρπης αρχικά και της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Μαγνησίας. Έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, δηλαδή τι? Το κράτος αναγνώρισε επιτέλους μετά από 15 χρόνια θα έλεγα ότι αυτή η έκταση ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος μέχρι στιγμής και ακολουθούν ενδεχόμενα και άλλες αποφάσεις στο δημόσιο και όχι στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει περίπου από το 2006 όταν ήταν να γίνουν μεσογειακοί αγώνες εδώ στην περιοχή μας και είχε επιλεγεί αυτή η περιοχή για να γίνει γήπεδο γκολφ κλπ. Εμείς ξεκινήσαμε τότε για να γίνει γήπεδο γκολφ. Γιατί ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο κόλπος εκεί των νεών. Γιατί βγάζει πολύ αλάτι η αφαλάτωση, μας λέγατε τότε. Βεβαίως. Βεβαίως και όχι γιατί μόνο. Γιατί θα κάναμε και το αλάτι. Και χημικά πολλά. Ένας κλειστός κόλπος δεν αντέχει τέτοια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει. Ας γίνονταν οι εγκαταστάσεις να δούλευε κόσμος και το αλάτι θα βλέπαμε τι θα το κάναμε. Αλλά πέρα από το. Είναι μια μεγάλη επένδυση. Πολλοίς κόσμος έτσι λέει ότι και επιμένει ότι χάθηκαν θέσεις εργασίας. Αλλά πριν πάμε εκεί, για να γίνει μια επένδυση και να κατασκευαστεί κάτι, πρέπει ο τόπος να ανήκει σε αυτόν που θα κάνει την επένδυση, ξέρω εγώ. Εδώ τώρα φαίνεται ότι η γης ήταν του κράτους τελικά. Είναι δεδομένο αυτό? Υπάρχει μια τελειωτική απόφαση που μπορεί βέβαια η Ιερά Μητρόπολη να προσφύγει στα δικαστήρια. Αλλά το κράτος έχει αποφανθεί πλέον οριστικά ότι από τα 3.000 περίπου στρέμματα που είχε πουλήσει ή νοικιάσει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος σε μια εταιρεία που λέγεται Golfing Developments. Το οποίο ήταν στην Παναγία Ξενιά, από το μοναστήρι ήταν, της Μητρόπολης. Έτσι ναι, είναι μια μπερδεμένη ιστορία εκεί. Μην πιάσουμε με τα μοναστήρια, γιατί υπάρχει Ανδρώα Μονή Ξενιάς, υπάρχει γυναικεία Μονή Ξενιάς, είναι μπερδεμένα τα πράγματα εκεί, ας μην το πιάσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει μιλάμε για την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος τώρα. Εκεί λοιπόν έχει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος κάποιες εκτάσεις στις ΝΙΕΣ, αλλά όχι στο σημείο αυτό που πουλήθηκαν ή νοικιάστηκαν. Και το Υπουργείο Οικονομικών με το γνωμοδοτικό του συμβούλιο επίσημα από τα στρέμματα αυτά τα 3.000 περίπου, τα 843 κρίθηκε οριστικά από το Υπουργείο ότι ανήκουν στο δημόσιο. Από τα 3.000 τα 800. Τα 843. Τα 843. Μένουν σε εκκρεμότητα, μείνανε μάλλον σε εκκρεμότητα, άλλα δύο κομμάτια στην ίδια περιοχή. Το ένα είναι περίπου 480 στρέμματα και το άλλο 1.600 στρέμματα. Τα 1.600 είναι δασικά. Τα υπόλοιπα όμως, δηλαδή τα 840 περίπου και τα 480 περίπου, είναι καλλιεργήσιμα στρέμματα. Αυτά λοιπόν, τα μένω 840 έχει κριθεί από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ότι ανήκουν στο δημόσιο, για τα 480 δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αυτά είναι αυτά που νοικιάστηκαν. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, δηλαδή θα κρίνει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και αυτά τα στρέμματα.
Όσον αφορά τα 1612 που είναι δασικά, πρόσφατα, τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, η Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος πλέον έδωσε εντολή στις κατατόπους δασικές υπηρεσίες να διαχειρίζονται αυτά τα στρέμματα πλέον σαν να ανήκουν στο δημόσιο. Αν βεβαίως έχει δικαίωμα η Ιερά Μητρόπολη να αμφισβητήσει όλα αυτά, όλο το πλέγμα αυτό και να πάει δικαστικά. Αυτό θα δούμε αν θα γίνει και τι θα αποφαρθούν και τα δικαστήρια. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω βέβαια είναι ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας των οικολογικών οργανώσεων, μιλάμε για 15 χρόνια, μιλάμε για απίστευτες ποσότητες υλικού το οποίο πήγε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και θεωρούμε ότι αυτό ικανοποιεί τον κόπο μας, δηλαδή ότι τελικά καταφέραμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του Δημοσίου. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από εκτάσεις. Έχει πάρα πολλές εκτάσεις. Και επομένως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι ό,τι έγινε, καλώς έγινε. Μάλιστα. Εκτός αν πουλήσει το δημόσιο τώρα την έκταση στον ιδιώτη και γίνει η επένδυση. Γιατί αυτό πιθανόν. Η αλήθεια είναι ότι το αν είναι δημόσια μια έκταση ή ιδιωτική μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνούμε όλοι μαζί σας. Διότι αυτές οι ενέργειες των οικολόγων μας κόστησαν και στον Αλατά και στις Νιές. Ό,τι γίνεται όμως, να γίνεται σε ιδιωτική έκταση. Όχι σε δημόσια. Το σωρό το ξεχάσατε. Υπάρχουν κάποιοι οικολογικοί λόγοι. Αλατά, σωρός, Νιές. Ναι. Το 1977, μας κοστίσατε πολύ, κύριε Βολιώτη. Το 1977 ήταν να επεκταθεί η ΑΓΕΤ. Εγώ τότε ήμουν υποψήφιος βουλευτής με ένα μικρό κόμμα τέλος πάντων και στις ομιλίες μου έλεγα ότι αν επεκταθεί το εργοστάσιο θα έχουμε πρόβλημα. Τι λέμε τώρα, κύριε Θεοδόρε, έχουμε ή δεν έχουμε πρόβλημα με την ΑΓΕΤ? Έχουμε. Για μία ψήφο πέρασε τότε. Ορίστε. Για μία ψήφο πέρασε τότε. Ναι, ναι. Μία ψήφο καθοριστική. Για μία ψήφο. Του σχολευμένου του γιατρού. Αλλά εξετάζουμε τα ζητήματα και από την πλευρά του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε γύρω μας το τι γίνεται. Και δεν εννοώ βέβαια το πρόσφατο αυτό με τους σεισμούς, αλλά με τις διάφορες φυσικές καταστροφές οι οποίες είναι μπροστά μας. Δεν πρέπει λοιπόν να γνώμη το τώρα, μισό λεπτό, κύριε Βολιώτη, μισό λεπτό. Αν είχαμε δηλαδή 500 δωμάτια στον Αλατά και άλλα 500 δωμάτια μεγάλο ξενοδοχείο στις Νιές, θα αφησούσε ή θα πνιγόμασταν λιγότερο ή περισσότερο? Πόσο νερό χρειάζεται οι εγκαταστάσεις που έπρεπε να γίνουν στις Νιές, κύριε Θεοδόρο, ξέρετε? Ούτε οι σούρποι, δηλαδή τρεις φορές αντισούρποι χρειάζονται νερό. Πού θα βρεθεί αυτό το νερό, σας παρακαλώ? Πού θα βρεθεί? Όλα τα ζητήματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Πρέπει να τα βλέπουμε από όλες τις διαστάσεις. Και για τον Αλατά που είπατε, για να το διορθώσω λίγο, εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι με την επένδυση στον Αλατά. Ήρθε εδώ η ίδια η εταιρεία και μιλήσαμε μισό λεπτό. Εσείς δεν πήγατε στο Συμβούλιο Επικρατείας και μπλοκάρισαν τα πάντα από τότε? Μισό λεπτό. Να εξηγήσω. Ήρθε η εταιρεία στα γραφεία μας, μιλήσαμε. Είπαμε ότι αυτό που πάτε να κάνετε δεν μπορεί να αντέξει με τη φέρουσα ικανότητα ενός μικρού νησιού που είναι 500 στρέμματα όπως ο Αλατάς. Κάνε 400 κλίνες. Μια επένδυση η οποία τέλος πάντων μπορεί να αντέξει ένα νησάκι. Θέλουν να κάνουν 1000 κλίνες. Και αυτό κρίθηκε. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία. Πάντως έληξε 800 από τα 3000 στρέμματα στις Νιές, είναι πλέον του ελληνικού δημοσίου, έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Έχει κλείσει. Ναι, μπορεί να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια, αλλά από πλευράς κράτους και τα 840 που είναι καλλιεργήσιμα και τα 1600 περίπου που είναι δασικά έχουν κριθεί. Μάλιστα. Μένει τώρα τα 480 για τα οποία δεν έχει ακόμα βγει απόφαση, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, σάντουιτς τώρα από τα άλλα. Το σπίτι του Χριστόδουλου σε ποιες από τις εκτάσεις αυτές είναι, στις Νιές? Είναι στην άκρη, είναι στην πρώτη, αυτό που έχει κριθεί, στα 840. Ότι ήταν του Δημοσίου? Ναι. Δηλαδή το σπίτι
που πήγαινε ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος. Είναι παραλιακά, είναι παραλιακά αυτό το σπίτι. Ναι. Και αυτή η έκταση παραλιακή ανήκει στο κράτος. Ότι ανήκει στο δημόσιο. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βολιώτη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.